Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι η Άννα Σαριγιάννη και παρακολουθείτε τα γεγονότα της εβδομάδας από τον Εθνικό Κήρυκα. Με την διαβεβαίωση ότι το μέλλον της Ελλάδας είναι πολλά υποσχόμενο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε την ομιλία του προς τα υψηλόβαθμα στελέχη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας κατά τη διάρκεια του δείπνου που διοργάνωσε προς τιμήν του το Ohi Day Foundation στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Willard στην Ουάσιγκτον. Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης βράβευσε 12 ομογενείς και οργανώσεις για την διαχρονική προσφορά τους. Πάμε να δούμε το βίντεο που εξασφάλισε για την εφημερίδα ο ανταποκριτής μας Χριστόδουλος Αθανασάτος. Αισιόδοξος για το μέλλον της Ελλάδας σε όλους τους τομείς, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση του Ιδρύματος του Όχι στην Ουάσιγκτον, που έκλεισε τη διήμερη επίσκεψή του στις ΗΠΑ. Λίγες ώρες μετά την ιστορική ομιλία του ενώπιον του Κογκρέσου, ο κ. Μητσοτάκης ήταν ο κεντρικός προσκεκλημένος στην εκδήλωση του Willard, κατά την οποία επανέλαβε σε όλους τους τόνους ότι η Ελλάδα επανέρχεται από τα προβλήματα που την κράτησαν πίσω μετά το 2010. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός βράβησε 12 επιφανείς ομογενείς και οργανώσεις για την προσφορά και τη σταδιοδρομία τους. Ειδικότερα, βραβεύτηκαν η ΑΧΕΠΑ, ο επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος Γιώργος Μπεχράκης, ο βουλευτής Γκάς Μπιλιράκης, η πρίτανης του NYU Κάθριν Φλέμινγκ, η πρόεδρος του Δικτύου Ελληνικής Καινοτομίας Μαρίνα Χατζοπούλου, ο επιχρόνια υψηλόβαθμος της Αρχιεπισκοπής Αμερικής Πατέρας Αλέξανδρος Καρλούτσος, ο φωτογράφος Κωνσταντίνος Μάνος, ο επιχειρηματίας Τζορτζ Μάρκους, ο διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου Γιώργος Παυλάκης, η πρώην γερουσιαστής Ολυμπία Σνόου, ο επιχειρηματίας Άγγελος Τσακόπουλος και ο εκτελεστικός διευθυντής της Χαλκ Έντι Ζεμενίδης. Θετικός είναι ο απόϊχος, όπως φαίνεται, της πρόσφατης επίσημης επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότερα θα μας πει για το θέμα ο αρχισυντάκτης εφημερίδας Βασίλης Κουτσίλας. Ικανοποιημένοι εμφανίζονται στην ελληνική κυβέρνηση από τη διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον στις 16 και 17 Μαΐου. Τόσο σε επίπεδο συμβολισμών όσο και σε επίπεδο ουσίας, το ταξίδι του κυρίου Μητσοτάκη στην Αμερικανική πρωτεύουσα εκπλήρωσε τις προσδοκίες που υπήρχαν στην ελληνική πλευρά. Στη συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Τζο Μπάιντεν το μεσημέρι της Δευτέρας 16 Μαΐου, οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν το πολύ καλό επίπεδο των σχέσεων των δύο χωρών, ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων έθεσε στον Αμερικανό Πρόεδρο ξεκάθαρα το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας. Την επομένη Τρίτη 17 Μαΐου η ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο χαρακτηρίστηκε ιστορική, όχι μόνο γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έγινε ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός που μίλησε σε κοινή συνεδρίαση των Αμερικανικών Νομοθετικών Σωμάτων, αλλά και λόγω της απήχησης του περιεχομένου της. Είναι χαρακτηριστικά τα επενετικά σχόλια των Αμερικανών νομοθετών για αυτή, αλλά και οι έντονες αντιδράσεις των Τούρκων αξιωματούχων. Θλίψη τώρα στην ελληνοαμερικανική κοινότητα προκάλεσε ο θάνατος του πρώην επισκόπου Απαμίας, κυρού Βικέντιου, κατά κόσμον Βασίλειου Μαλαματένιου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η νεκρόσιμος ακολουθία θα τελεστεί την προσεχή Δευτέρα 23 Μαΐου στις 11.30 ώρα το πρωί στην Αγία Κατερίνη στην Αστόρια. Η εξόδιος ακολουθία του πρώην επισκόπου Απαμίας Βικεντίου Μαλαματένιου, συνιδρυτή της Ιεράς Μονής Οσίας Ειρήνης του Χρυσοβαλάντου στην Αστόρια και των μετοχίων αυτής ανά τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος εξεδίμησε την Τρίτη 17 Μαΐου, θα τελεστεί τη Δευτέρα 23 Μαΐου στον Ιερό Ναό της Αγίας Εκατερίνης στην Αστόρια στις 11.30 το πρωί. Αιωνία του η μνήμη. Τρεις Έλληνες μαθητές τώρα από την Φλόριδα νίκησαν σε διαγωνισμό στην πολιτεία αυτή και θα την αντιπροσωπεύσουν σε πανεμερικανικό διαγωνισμό ιστορίας που θα διεξαχθεί τον επόμενο μήνα στο Μέριλαντ. Περισσότερα από τον ανταποκριτή του Εθνικού Κήρυκα στην Φλόριδα, Σταύρο Μαρμαρινό. Τα τρία Ελληνόπουλα είναι μαθητές στο σχολείο Τσάρτερ της Ακαδημίας Πλάτωνα στο Τάρπον Σπρίνγκς και είναι η Βασίλειος Μακρυλός, Μαρίνα Σταθοπούλου και Βασίλειος Σταθόπουλος. Δάσκαλος στην ιστορία είναι ο Ανδρέας Μαντέλος, ενώ διευθύντρια είναι η Έμιλι Χέιμαν. Όλοι τους δέχτηκαν τα συγχαρητήρια του Γενικού Προξένου της Ελλάδος στην Τάμπα, Λουκά Τσόκου, ο οποίος συνοδευόμενος από τον νέο στέλεχος της Ακαδημίας, τον Μάικ Αλεξάνδρου, επισκέφθηκε το σχολείο, είδε το project των μαθητών στον διαγωνισμό της πολιτείας και ενημερώθηκε για την λειτουργία του σχολείου από την διευθύντρια και άλλα στελέχη. Το θέμα του διαγωνισμού, στον οποίο και διακρίθηκαν οι τρεις ομογενείς μαθητές, ήταν τα σύνορα της Ελλάδος. Ο ετήσιος αυτός πανεμερικανικός διαγωνισμός γίνεται στα πλαίσια της ημέρας εθνικής ιστορίας.
Στον τελικό εθνικό διαγωνισμό προσκαλούνται οι δύο κορυφαίες συμμετοχές σε κάθε κατηγορία από κάθε πολιτεία. Ευθύς αμέσως να συνδεθούμε με τον σύμβουλο έκδοσης του Εθνικού Κυρικά, κύριο Αντώνη Διαματάρη, για το εβδομαδιαίο του σχόλιο. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον, αν και διήρκεσε μόλις 2,5 μέρες, άλλαξε εντυπώσεις δεκαετιών. Στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα μπόρεσε να μεταδώσει την εικόνα της Ελλάδας του μέλλοντος, να κερδίσει την εμπιστοσύνη των συμμάχων της και να κάνει περήφανη την ομογένεια και τους άλλους απόντιμους Έλληνες. Όλα τα παραπάνω σημεία τα θεωρώ σημαντικά. Όλα αυτά αποτελούν τους κρίκους μιας αλυσίδας που ο ένας συμπληρώνει και ενισχύει τον άλλον. Θέλω όμως να επικεντρωθώ στο τελευταίο σημείο για την περηφάνεια για την Ελλάδα που σήμερα αισθάνεται ο ομογενής, γιατί το θεωρώ ότι έχει πραγματικά τεράστια σημασία. Για δεκαετίες τα παιδιά της ομογένειας είναι μάρτυρες μιας μίζερης Ελλάδας, με χαμηλό επίπεδο εκπροσώπησης, αλλά και προσδοκιών. Αυτό όταν δεν βρίσκουν ενίσχυση από το οικογενειακό τους περιβάλλον, τους απογοητεύει και είναι φυσικό. Τους κρατά μακριά από τις ρίζες τους και κατ' επέκταση και από την Ελλάδα. Υποστηρίζω για χρόνια ότι το να αισθάνονται περήφανα τα παιδιά μας για τη χώρα της καταγωγής τους είναι απαραίτητο για το μέλλον του ελληνισμού στο εξωτερικό. Με την επίσκεψη λοιπόν του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Αμερική έγινε ένα πολύ μεγάλο θετικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν πρέπει όμως να μείνουμε με την ανάμνηση μιας επίσκεψης. Πρέπει να δοθεί και συνέχεια και πρέπει να δίνεται συνέχεια σε τακτική βάση με επισκέψεις πολιτικών ηγετών από όλα τα κόμματα, κορυφαίων πνευματικών, εκκλησιαστικών, μουσικών, αθλητών σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το ίδιο όμως πρέπει να γίνεται και από την πλευρά του απόντιμου ελληνισμού προς την Ελλάδα. Ας μην χαθεί λοιπόν η ευκαιρία αυτή. Ας ενεργήσουμε άμεσα. Σας ευχαριστώ. Ο λόγος τώρα στο Βασίλη Μαγαλιό για την αθλητική μας ενημέρωση. Άννα, καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στον ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκα. Όπως σε όλη τη σεζόν, έτσι και απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Εφές Ανατολού, έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ, αλλά έπεσε από ένα εύστοχο τρίποντο του Βασίλη Εμίσιτς στο τέλος του αγώνα. Το 77-74 έδωσε στην τουρκική ομάδα το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, που στο δεύτερο ημιτελικό επικράτησε 86-83 της Μπαρσελόνα. Αφήνουμε το μπάσκετ και πάμε στο ποδόσφαιρο που είχαμε την αυλαία στα play-off της Superliga. Στο ντέρμπι του ΆΚΑ η ΑΕΚ προηγήθηκε 2 φορές, αλλά ο πρωταθλητής Ολυμπιακός με χάτρικ το LRB πήρε το διπλό με 2-3. Στους ζωσιμάδες ο Άρης έφυγε θριαβευτής με 3-0 επί του ΠΑΣ Γιάννηνα, τερματίζοντας τρίτο στη βαθμολογία, και στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-0 του Παναθηναϊκού, που ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στην τέταρτη θέση. Ένας Παναθηναϊκός που συμφώνησε με τον προπονητή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για παραμονή και επέκταση του συμβολαίου του για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο Σέρβος τεχνικός, που το καλοκαίρι του 2021 είχε υπογράψει μόνο ετές συμβόλαιο συνεργασίας, συμφώνησε στην επέκταση μετά την επίτευξη και των 3 στόχων που είχε με τους πράσινους. Συνεχίζουμε με ποδόσφαιρο και με τον τελικό του Europa League. Μετά από 42 χρόνια, η Άιντραχτ Φραγκφούρτης κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο, επικρατώντας στο Σάντσεθ Πιθχουάν της Σεβίλης τις Ρέιτζερς με 5-4 στα πέναλτι.
ύστερα από ισόπαλο 1-1 σε κανονική διάρκεια αγώνα και παράταση. Μορφή του τελικού, ο τερματοφύλακας της γερμανικής ομάδας, Kevin Trapp, που απέκτησε το πέναλτι που αστόχησαν οι Σκοτσέζοι. Και κλείνουμε όπως αρχίσαμε, με μπάσκετ, αλλά με NBA. Στον μαγικό κόσμο και στον 7ο μεταξύ τους αγώνα, οι Celtics νίκησαν με 109-81 τους Bucks και ο Γιάννης Αντετοκούμπο και τα ελάφια δεν θα μπορέσουν να υπερασπιστούν τον τίτλο τους. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν τα γεγονότα της εβδομάδας με την Άννα Σαριγιάννη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.